Έχει πρόβλημα γιατί ακούει και το ύβρις. Δεν μιλάς. Περίμενε λίγο. Εγώ μπορώ. Θες του λέω να μου κάνεις. Περίμενε ρε γάμο. Μπερδεύεσαι. Θες του λέω ρε αγόρι Αριανέ να με κάνεις κριτική με επιχειρήματα. Μη βρίσεις όμως, όχι για μένα. Εμένα το στομάχι μου από βρυσίδια και μπουνίδια είναι χορτάτο. Για το κανάλι το οποίο έχει πρόβλημα. Λέει ναι θα κάνω κριτική. Και τον άφησε έκανε κριτική. Αυτό δεν έχεις εσύ. Φοβάσαι την κριτική. Μπερδεύεσαι. Έχω καθόλου δεν μπερδεύεσαι. Φοβάσαι την κριτική. Επειδή είσαι ανόητος. Εγώ είμαι ανόητος χίλιες φορές. Αλλά εσύ την κριτική τη φοβάσαι. Εγώ είμαι ανόητος. Ωραία, πέτα λάστη. Και όταν μπορώ να απαντήσω, απαντήσω. Απάντα. Λοιπόν. Διάβασε το μήνυμα και απάντησε. Όχι, δεν το διαβάζεις. Όχι. Γιατί λέω ότι είναι στημένο. Άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ξέρει και όνομα και επίθετο. Εγώ δεν ξέρω καν ποιος είναι. Εγώ λέω ότι αυτός πήρε ένα ευρώ για να στείλει μήνυμα και έτσι το έστειλε. Εντάξει, τρελίτσα στο πρώτο ραδιόφωνο στην Ελλάδα να πουλήσει αλλού. Άμα θες να παραμείνει πρώτο, διάβασε τα μηνύματα της κριτικής. Όχι. Όχι. Εδώ είσαι κότα. Δεν είμαι υποχρεωμένο να διαβάσω. Κοτάρα είσαι. Δεν είμαι υποχρεωμένο. Είσαι κότα. Εντάξει. Αρκετά πληρώσαμε μηνύματα που διαβάζει. Κότα είσαι. Με μηνύματα που διαβάζει, αρκετά πληρώσαμε. Πληρώσατε ποιοι. Ο σταθμός. Πληρώσεις από τις τσέπες του τίποτα. Όλους επηρεάζει αυτό το πράγμα. Ναι. Και εγώ αν κάνω μια βλακία επηρεάζει τους υπόλοιπους. Παιδιά ο κόκκινος με το Ραπτόπουλο δίπλα έχει μείον. Θες να κάνεις μόνο σε εκπομπούλα του χρόνου. Τώρα τι είναι αυτό. Του τάρει. Κάνουμε ξεχωριστά. Πάρει μια εκπομπή του Ηρακλή και εγώ μια δικιά μου. Αυτό θες να κάνω δηλαδή. Ξέρω εγώ μήπως επειδή. Όχι, εγώ δεν δήλωσα Άρη. Εσύ δεν δήλωσα ότι θέλω να κάνω εκπομπή για τον Ηρακλή. Ακούστε τώρα τα πόδια, σηκώνεται να χτυπήσει το κεφάλι. Ο κόκκινος έχει μείον στη τσέπη του από την παρουσία του Ραπτόπουλου. Αυτό κατάλαβε. Ναι, θε να κάνει μόνο σε κομπούλα, αλλά με τι να πιάσει. Σε τι να πιάσω εγώ. Θέλει. Στον αέρα τα πούμε. Θέλει. Δεν κατάλαβα. Κουστάρει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Η έπαρση είναι πολύ κακό. Άντε μπράβο. Κοίτα την έπαρση. Και κοίτα την κριτική σου λίγο σε με τον κόσμο. Εγώ καβαλημένο καμάλι πολλέ ήμουν. Και σέρε και δράμα και ό,τι θέλει. Το κατάλαβε. Άντε μπράβο. Κάτσε κάτω. Αυτό το πρόλογο τώρα δεν θα το πει. Άστε τώρα. Ή θα διαβάσει το μήνυμα και θα απαντήσει ή δεν θα το διαβάσει το μήνυμα. Έτσι κάνει ο σωστό παρουσιαστή. Ή θα διαβάσει το μήνυμα. Ναι, έτσι πιστεύω. Άσε να το ξέρω το γράμμα καλά. Άσε να το ξέρω καλά. Ή θα διαβάσει το μήνυμα. Και θα απαντήσεις. Ναι. Ή δεν θα ασχοληθείς καθόλου. Ρε. Και θα τον πάρεις. Έτσι, το... έτσι λέω εγώ. Ναι. Εγώ λέω και... άνοιξε γραμμές μετά ναι. Και πες η προσέγγιση του Ραπτόπουλου είναι. Διαβάζω το μήνυμα και απαντώ. Mm. Ή δεν το διαβάζω καθόλου. Όχι λέω 6-15, εγώ αν ήμουν 7-15-175 θα αρχόσουν σαν αύρο μόξυλο και θα σε έκανα μπαούλο. Να έρθει. Μπαούλο θα σε έκανα. Να έρθει. Άντε μπράβο. Να έρθει. Θα τον πληρώσω όμως μετά. Και θα τον πληρώσω. Όχι αυτό μου θα έρθει να κάνει τον μάγκα. Θα τον πληρώσω. Εγώ λέω αν είμαι ακροατής ναι. Και μου φερθεί έτσι παραγωγός θα τον περιμένω αυτός για τον πλακός. Μπαούλο θα σε έκανα. Για το σπίτι μου μίλησε. Άντε τώρα φύγει από εδώ. Άσε με καημένε. Οχ. Δεν μιλάω μαζί σου. Δεν με τιμωρία, με έβαλε εσύ. Δεν σε μιλάω, ρε. Μου κρατάς γυνάτη. Δεν σε μιλάω, μου κρατάς γυνάτη. Με κνευρίζει αυτό που δεν δέχεσαι την κριτική. Εμένα μου βρίζουν τα σπίτια. Με έχουν πει ένα. Τον καημένο του απάνω μου το βγάλα. Με έχουν πει ένα κακό πράγμα. Μπράβο. Μου ρίξαν πινελίκι και τι να κάνω. Έχουν πει ένα κακό πράγμα. Άντε, μπράβο. Εσύ πρώτο ραδιόφωνο να απαιτώ τη σκιαπού να τη μυρίζει. Απαιτώ τη σκιαπού να τη μυρίζει. Ωραία. Είναι σκιαπού. Ναι. Μην το διαβάσει το μήνυμα. Όχι, τον στέλνω το μήνυμα. Θα το πάρει στο διάλειμμα. Τον στέλνω. Μου καλά στην αισθητική. Δεν παίρνω ποτέ. Άντε, μπράβο. Δεν παίρνω ποτέ σε κανέναν κόσμο. Έλα. Άντε. Έχουμε πιο σοβαρά άλλα πράγματα. Θέματα. Μπράβο. Άλλασε το τροπάρι. Έχουμε πιο σοβαρά πράγματα. Χριστιανή. Άντε. Πάμε. Κατάλαβα. Λέγε. Εσύ τι είσαι. Έλα ρε παίξε μπάλα τώρα. Δίθεν. Στην ταυτότητά σου γράφει χριστιανό. Δεν γράφει τίποτα. Στι καινούριε ταυτότητε δεν γράφουν. Είσαι και άχρηση σε καγράμμα. Πείτε την έτσι. Γράφει θρησκεύμα. Άμα γράφει χριστιανός ορθόδοξος. Δεν γράφει ούτε χριστιανός ορθόδοξος, ούτε χριστιανός ανορθόδοξος γράφει. Τίποτα δεν γράφει. Οι καινούργιες ταυτότητες για με τα λατινικά δεν γράφουν θρησκεύμα. Άντε μπράβο, πάμε παρακάτω. Δεν ξέρεις κιόλας. Μάλιστα. Άντε. Τρία χρόνια πρέπει να περάσω κανονικά μεταφράσεις.